Radio 1D. www.radio1d.gr. Φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 11:02. Ακούτε Ράδιο Έναντι, είναι η εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες με τον Ανδρέα Σταματόπουλο στο μικρόφωνο και πάμε να καλημερίσουμε εδώ στο στούντιο του Ράδιο Έναντι τον υποψήφιο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Βασίλη Μωυσίδη. Κύριε Μωυσίδη, καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Σταματόπουλε, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη των πολιτών. Ο Βασίλης Μωυσίδης, υποψήφιος δήμαρχος. Η πρώτη ερώτηση που έρχεται στο μυαλό βεβαίως είναι γιατί σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο αποφασίσατε κι εσείς, όπως και πολλοί άλλοι, να είστε υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Να ξεκινήσω και να σας πω ένα ευχαριστώ καταρχάς για τη δυνατότητα που μου δίνετε να προβάλλουμε τις θέσεις μας και τις απόψεις μας ως συνδυασμός, ως Θεσσαλονίκη των πολιτών, για την πόλη και τους πολίτες μας. Να είστε καλά. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι ήμασταν οι πρώτοι ως συνδυασμός που αναγγείλαμε την υποψηφιότητά μας στο Βελίδιο στις 13 Ιουνίου σε μια πραγματικά σπουδαία συγκέντρωση όπου πολύ κόσμο, το Βελίδιο ήταν κατάμεστο και εκεί ουσιαστικά αναγγείλαμε στους πολίτες της πόλης μας ότι έχουμε την πρόθεση να διεκδικήσουμε το δημαρχιακό θόκο. Γιατί θεωρούμε ότι μπορούμε να διοικήσουμε σωστά και να διαχειριστούμε πραγματικά σωστά, καλά αυτόν τον Δήμο. Τον Δήμο που έχει ταλαιπωρηθεί από κακές διοικήσεις τα τελευταία χρόνια. Κακές διοικήσεις τα τελευταία χρόνια. Είχαμε τις διοικήσεις Μπουτάρη που είχαν έρθει βέβαια μετά το σοκ, να το πούμε, που είχε υποστεί ο λαός της πόλης από την υπόθεση Παπαγεωργόπουλου που έφερε τον πρώην δήμαρχο ακόμα και στη φυλακή. Θεωρείτε ότι έχει ξεπεράσει η Θεσσαλονίκη, η πόλη, ο κόσμος της αυτό το σοκ προκειμένου να ψηφίσουν τώρα διαφορετικά? Εύχομαι να το έχουν ξεπεράσει οι πολίτες και να μην μπουν στη λογική της πόλωσης, της κομματικής πόλωσης, γιατί είναι αλήθεια ότι τα συστημικά, τα μεγάλα κόμματα, όσο πλησιάζει ο καιρός, θα φροντίσουν να πολλώσουν και να ανεβάσουν τους τόνους και το κλίμα. Εσείς είστε μια υποψηφιότητα, μια παράταξη που δεν έχετε κάποιο κομματικό χρήσμα, είστε ανεξάρτητος. Εμείς είμαστε εντελώς ανεξάρτητοι, παντελώς θα έλεγα ανεξάρτητοι. Υπάρχει βέβαια ένας πλουραρισμός στο ψηφοδέλτιό μας. Υπάρχουν από όλες τις κομματικές εκλάμψεις και εκφάνσεις του τόπου άτομα, τα οποία ο καθένας θα έλεγα είναι μια ξεχωριστή οντότητα και στον τομέα όπου εργάζεται και στον τομέα όπου αυτή τη στιγμή κινείται. Θεωρούμε ότι υπάρχει μια δημοκρατία και ένας πλουραρισμός μέσα στο συνδυασμό αξιόλογοι λοιπόν, αλλά δεν είμαστε των άκρων. Αυτό που επιδιώκουμε και αυτό που θέλουμε είναι να αποβάλουμε τα ακραία στοιχεία, είτε από τη μια είτε από την άλλη πλευρά. Μάλιστα. Είστε, να πούμε στον κόσμο που πιθανό να μην το γνωρίζει, ο πρώην Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης. Είστε βέβαια ένα αποστρατεία τώρα, υποστράτηγος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, με την ιδιότητά σας αυτή, σίγουρα γνωρίζετε αρκετά καλά, ίσως καλύτερα από κάθε άλλον, μερικά από τα προβλήματα της πόλης. Ας πούμε το παρεμπόριο, την εγκληματικότητα, τα γνωρίζετε πολύ καλά. Κάποιος μπορεί να σας ρωτήσει, κύριε Μωυσίδη, εσείς ως αρχηγός της αστυνομίας εδώ στη Θεσσαλονίκη, ως γενικός διευθυντής, δεν τα λύσατε τα προβλήματα. Θα μπορέσετε να τα λύσετε τώρα ως δήμαρχος? Συγγνώμη, αλλά έχω αντίθετη άποψη. Παρακαλώ. Γιατί θα έλεγα και θα πρέπει αυτό να το υποστηρίξω, ότι επί των ημερών μου ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής στην πόλη δεν υπήρξαν τέτοια προβλήματα. Δεν υπήρξαν προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα εδώ και μιλάμε για ανασφάλεια πολιτών, μιλάμε για εγκληματικότητα, για παραβατικότητα, για έντονο πλέον, για ανοχλητικό παρεμπόριο όταν τα καταστήματα... Α, υπήρχε όμως το παρεμπόριο και τότε. Βέβαια, βέβαια. Όταν τα καταστήματα κλείνουν σοριδών, από πολλούς λόγους, το παρεμπόριο είναι ένα φαινόμενο το οποίο δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, βλέπετε, απλώνουν διάφοροι πλανώδη τις πραγμάτες τους στα πεζοδρόμια, στην παραλιακή, παντού, και γίνεται ένα πανηγύρι ουσιαστικά παρεμπόριου. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα, νομίζω, ως Θεσσαλονίκη των πολιτών, και έχουμε και, αν θέλετε, την εμπειρία να δώσουμε μια λύση στον κόσμο και στους καταστηματάρχες αυτής της πόλης. Δεν μπορεί ο καταστηματάρχης να πληρώνει οίκα, εφορίες, ΔΕΗ, υπαλλήλους και να δέχεται και να
δέχεται ένα τέτοιο bullying ουσιαστικά λόγω του παρεμπορίου. Έτσι, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει η πολιτεία, ο Δήμος, ο Δήμαρχος αν θέλετε με το θεσμικό ρόλο που έχει, να παρέμβει σε αυτό το θέμα και να δώσει λύσεις. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα θέμα βέβαια που απασχολεί τους πολίτες, αλλά δεν είναι το μείζον θα λέγαμε. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στην πόλη, βέβαια δεν ξέρω αν μπορούμε να τα ιεραρχήσουμε. Όχι, αυτή τη στιγμή αν ρωτήσουμε κάποιους πολίτες, εμείς ας πούμε το κάνουμε και τους λέμε ποιο είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα του Δήμου, ξέρετε τι απαντούν. Μας λένε το πρόβλημα, δεν μας λένε την καθαριότητα που λέγαμε παλιά συνέχεια, που είναι πρόβλημα, αλλά αυτή τη στιγμή μας λένε το πρόβλημά μας είναι ο ΑΣΘ. Αυτό είναι το μείζον, λέει, πρόβλημα. Ο Δήμος συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣΘ. Τι μπορεί να κάνει για αυτό το πρόβλημα? Να αξιώσει να έρθουν καινούργια λεωφορεία. Αυτή τη στιγμή στον ΑΣΘ έχει στηθεί ένα πανηγυράκι, υπάρχει μια διοίκηση περίεργη θα έλεγα εγώ. Μας είχαν υποσχεθεί ότι θα φέρουν 250 λεωφορεία αφού μιλήσαν για 35 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά των λεωφορείων και χθες άκουγα την κυρία Νοτοπούλου σε μια ραδιοφωνική εκπομπή πάλι να λέει ότι μάλλον έχει κολλήσει κάπου αυτή η αγορά, δεν θα πάρθουν τα λεωφορεία, αυτό κατάλαβα εγώ από τα συμφραζόμενα. Και φυσικά από την άλλη πλευρά, από τη Νέα Δημοκρατία, ρίχνει ο ένας την ευθύνη στο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ την ευθύνη στη Νέα Δημοκρατία. Και τελειωμό δεν έχει ο εμπεγμός. Εγώ αυτό λέω. Θα πάρθει μια απόφαση από τη διοίκηση του ΑΣΤ να φέρουν τα καινούργια λεωφορεία επιτέλους στην πόλη για να δοθεί μια λύση στο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Καθημερινά στους δρόμους βλέπουμε λεωφορεία να χαλάνε. Καθημερινά στους δρόμους βλέπουμε να κατεβάζουν τους επιβάτες και να τους διοχετεύουν από εδώ και από εκεί. Δεν είναι σοβαρή αυτή η κατάσταση για την πόλη μας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη με αυτό εδώ το φαινόμενο. Μάλιστα. Μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη με αυτό το φαινόμενο σίγουρα δεν μπορεί να είναι η Θεσσαλονίκη. Από την άλλη όμως και η προηγούμενη διοίκηση, η απερχόμενη διοίκηση, αλλά και πολλοί συνυποψηφοί σας λένε ότι με τον τουρισμό, ο οποίος έχει αρχίσει και αναπτύσσεται, μπορεί να γίνει μια σύγχρονη πόλη Θεσσαλονίκη. Και σε συνδυασμό βέβαια με το όταν λειτουργεί στο μετρό. Θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας για τον τουρισμό της πόλης και αν πιστεύετε ότι για τουριστικούς λόγους πρέπει την Κυριακή να είναι ανοιχτά τα καταστήματα της πόλης μας. Κοιτάξτε να δείτε, τον τουρισμό ποιος δεν θα τον ήθελε. Έτσι. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να γίνουμε πιο ελκυστικοί ως πόλη για να φέρουμε τουρίστες εδώ. Θα πούμε και τα καλά που έγιναν με την απερχόμενη διοίκηση. Ότι πράγματι έγινε ένα άνοιγμα προς τα έξω, ιδιαίτερα προς την Τουρκία και στο Ισραήλ. Έχει έρθει κόσμος εδώ, αλλά τι γίνεται? Έρχεται ο φθηνότερος τουρισμός στην Ελλάδα. Έρχονται τουρίστες από την Τουρκία, έχουν έρθει το 2017 75.000 Τούρκοι τουρίστες στην πόλη μας. Αλλά κατά αναλογία, να σας πω και το περίεργο εδώ, έχουν πάει 1.350.000 Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη. Βλέπετε ότι είναι δυσανάλογο το ποσοστό. Εντελώς. Εμείς θα πρέπει να γίνουμε πιο ελκυστικοί. Πώς μπορούμε να γίνουμε πιο ελκυστικοί? Όχι μόνο για τους γειτονές μας, για όλους τους τουρίστες που έρχονται στην πόλη μας. Αναδεικνύοντας τα μνημεία. Έχουμε μνημεία αυτή τη στιγμή τα οποία έχουν ταφεί. Δεν αναδεικνύονται. Μαθαίνω ότι στην Βενιζέλου τα αρχαία έχουν πλέον επιχωματωθεί. Έχουν ρίξει άμμο στη Βενιζέλου. Έτσι έγινε. Ναι, το ξέρω. Ο σταθμός δεν θα λειτουργήσει, δεν μπορεί να μας δώσει κάποιος μια σοβαρή απάντηση. Φταίνε χίλια δυο άλλα εκτός από αυτούς που διοικούν την Αττικό Μετρό, δεν ξέρω γιατί, που κάνουν διάφορα σοου κατά καιρούς και παρουσιάζουν το μετρό στους σειρμούς. Ένα μετρό που δεν τελειώνει ποτέ και έχει δημιουργήσει πλήστα όσα προβλήματα στην κοινωνία, στους πολίτες, στους καταστηματάρχες της πόλης. Δεν μπορεί το κέντρο να είναι γεμάτο λαμαρίνες εδώ και 10 χρόνια από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι εργασίες. Και εγώ ρωτώ, ας δοθεί ένα χρονοδιάγραμμα λήξης για να ξέρει και ο κόσμος τι θα κάνει, για να βγούμε και προς τα έξω. Αν έχουμε ένα σύγχρονο μετρό, που ποιος δεν το θέλει, είναι ελκυστικό και για τους τουρίστες. Μάλιστα. Τα μαγαζιά να είναι ανοιχτά τις Κυριακές για τουριστικούς λόγους ή όχι? Αυτό θα πρέπει να μας το πούν οι εμποροϊπάλληλοι. Έτσι, οι σύλλογοι τους, τα επιμελητήρια. Θα πρέπει να έρθουμε σε διαβούλευση με τους ανθρώπους αυτούς, με τις διοικήσεις των επιμελητηρίων, ούτως ώστε αν μας πούν ότι ναι, πρέπει να είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, θα πρέπει να πούμε και εμείς ότι ναι, πρέπει να είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, γιατί μας το λένε οι ειδικοί, αυτοί που έχουν τον λόγο
να μιλήσουν για αυτό το θέμα. Συγγνώμη, θέλω να γυρίσω λίγο πίσω στον τουρισμό. Παρακαλώ. Έχω πει αρκετές φορές ότι η Θεσσαλονίκη έχει μνημεία και πραγματικά έχει μνημεία. Καταρχάς, έχουμε 39 μουσεία στην πόλη. Ελάχιστοι το γνωρίζουν αυτό. Πιστέψτε με. Ελάχιστος κόσμος ξέρει ότι η Θεσσαλονίκη έχει 39 μουσεία. Συνήθως μιλάμε για το Βυζαντινό ή το Μακεδονικό Μουσείο. Εντάξει. Η πόλη έχει 270 εκκλησίες βυζαντινές, μεταβυζαντινές, προβυζαντινές. Εκκλησίες τις οποίες μπορούμε να τις αναδείξουμε, να τις φέρουμε στο κοινό, στους τουρίστες που έρχονται, να προσελκύσουμε τον κόσμο να τις επισκέπτεται, να επισκέπτεται όμως και την πόλη μας, να αφήνει εδώ ο τουρίστας, ο ξένος που έρχεται, το χρήμα του και ταυτόχρονα, αν θέλετε, να το συνδέσουμε και με τον θρησκευτικό τουρισμό του Αγίου Όρους. Γιατί όχι. Έτσι, εδώ θα μπορούσαν να γίνουν βέβαια πολλά. Πάμε σε μεγάλα έργα, τα οποία μπορούμε να μιλήσουμε μετά τις επεκτάσεις του μετρό και για προαστιακό σιδηρόδρομο. Ακούγονται πολύ ωραία, αλλά είναι σε αρμοδιότητα του Δήμου, μπορεί να τα κάνει ένας δήμαρχος. Ο προαστιακό σιδηρόδρομο νομίζω ότι μπορεί. Ο Δήμος μπορεί να πιέσει την κεντρική εξουσία, ούτως ώστε να το πετύχει. Βέβαια σε συνεργασία και με τους όμορους Δήμους, έτσι. Εγώ μιλάω ότι ο προαστιακό σιδηρόδρομο θα πρέπει να φτάσει μέχρι τη Χαλκιδική. Δεν είναι εδώ κοντά μας, πρέπει να πάει οπωσδήποτε μέχρι τη Χαλκιδική. Θα πρέπει να βρεθούν λοιπόν κονδύλια, χρήματα, να γίνουν μελέτες. Έτσι, θα πάρει κάποιο χρόνο, αλλά δεν είναι ένα έργο απόμακρο. Μπορεί να γίνει σε σύγχρονες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Σε όλα αυτά έχουν δοθεί λύσεις εδώ και πολλά χρόνια. Και να σας πω και κάτι πολύ πιο σπουδαίο. Δεν έχουν το δικό μας πολιτισμό. Δεν έχουν τα δικά μας μνημεία. Δεν έχουν τη δική μας ιστορία τέτοιες πόλεις. Μάλιστα. Είναι καλό ότι συζητάμε για την πόλη και τα προβλήματά της, αλλά μοιραία η συζήτηση πρέπει να πάει και κάπου αλλού. Καθώς όλοι οι υποψήφοι πλέον τοποθετούνται για αυτό το θέμα και το ζητάει και ο κόσμος. Δηλαδή, πολλοί όταν μιλάμε με τον κόσμο μας λένε ποιον θα ψηφίσει και μας κάνουν την ερώτηση. Ποια η άποψη αυτού του Δημάρχου για τη συμφωνία των Πρεσπών? Θα αποτελέσει αυτό, φαντάζομαι, κριτήριο στην επιλογή. Καλώς ή κακώς θα αποτελέσει στην επιλογή του ψηφοφόρου για Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Εμείς δεν φοβόμαστε να το πούμε. Το έχουμε πει άλλωστε και στην πρώτη συγκέντρωσή μας στο Βελίδιο. Τότε είχα προτείνει δια του βήματος εκεί στον Πρωθυπουργό της χώρας, μιλώντας ευθαρσώς, ότι θα πρέπει να το θέσει σε δημοψήφισμα το πρόβλημα. Και αν μη τι άλλο, να γίνει μια σύγκληση των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων με την προεδρία, υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας, υπό την ηγεσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, για να δώσουν την κατάλληλη λύση με σύγκληση και σύμπνοια τα κόμματα. Εδώ αποφάσισαν για μας, χωρίς εμάς. Πάρθηκε μια απόφαση, χωρίς να ρωτηθεί ο λαός, πάρθηκε μια απόφαση που δημοσκοπικά έλεγε ότι το 78% των Ελλήνων είναι κατά αυτής της συμφωνίας, και όμως η συμφωνία προχώρησε. Εγώ απεύχομαι μελλοντικά ο τόπος αυτός, και το λέω ειλικρινά, μακάρι να διαψευστώ, να μην έχει προβλήματα. Θεωρώ ότι έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου για τη χώρα και ουέ και αλίμονο για το τι μας περιμένει. Βλέπετε, εξεθάρισαν πλέον και οι Αλβανοί και μιλάνε για τσαμουριά. Σήμερα το πρωί άκουγα κάποιες πρωινές εκπομπές που μιλάγανε για τσαμουριά. Δειλά-δειλά και όχι δειλά-δειλά, οι Αλβανοί πλέον έχουν βγει επεκτατικά. Υπάρχει ένα σύλλογος κάπου εκεί στα Τύρανα που λέει ότι η τσαμουριά είναι η γη που μας ανήκει, mm-hmm. και κάποια στιγμή θα την πάρουμε, αφού υπογράψαν τη Μακεδονία, τη Βόρεια Μακεδονία, θα υπογράψουν και την τσαμουριά. Και δεν είναι μόνο αυτό, βλέπουμε και προς τη Θράκη τα προβλήματα. Εγώ δεν θα κάνω τον Υπουργό Εξωτερικών, ούτε θα υποκαταστήσω τον Υπουργό Εξωτερικών. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια πολύ κακή συμφωνία, δεν έπρεπε να δοθεί η ονομασία αυτή. Θα σας θυμίσω μόνο τα λόγια του Ανδρέα του Παπανδρέου και τα δάκρυα του Καραμαλή. Ο Ανδρέας ο Παπανδρέου έλεγε ότι όποιος παραχωρεί όνομα, παραχωρεί έδαφος, και ο Καραμαλής στο αεροδρόμιο εδώ της Θεσσαλονίκης είχε πει ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Εμείς συμφωνούμε με αυτούς τους δύο ηγέτες. Και να σας πω και κάτι σημαντικό. Γιατί έπρεπε να το δώσουμε εμείς το όνομα, δεν κατάλαβα. Επειδή κάποιες χώρες, η πλειονότητα των χωρών, θέλανε αυτό. Διπλή ονομασία. Εμείς δεν τη θέλουμε. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Δεν είχαμε καλές σχέσεις με τους γειτόνους μας? Εγώ νομίζω ότι η οικονομία των γειτόνων αυτή τη στιγμή κατά πολύ μεγάλο ποσοστό υπάρχει, η βιωσιμότητα της οικονομίας τους υπάρχει από Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι πήγαν στα Σκόπια και κρατάνε εκεί ένα μεγάλο ποσοστό της οικονομίας τους. Μάλιστα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, αφού ξεκαθαρίσατε και τη θέση σας, την είχατε ήδη εκφράσει βεβαίως για τη συμφωνία των Πρεσπών, θέλω να σας ρωτήσω να πάμε λίγο
στην προσπάθεια αυτή που κάνετε, έχετε ξεκινήσει λοιπόν με την υποψηφιότητά σας σε μια περίοδο που έχει αλλάξει ο νόμος και πλέον χρειάζονται λιγότερα ποσοστά για να μπει κάποιος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από την άλλη όμως χρειάζεται περισσότερους υποψηφίους εάν θέλει να έχει ένα πλήρες ψηφοδέλτιο με διαμερισματικούς συμβούλους και να, ώστε να το κατεβάσει στην κρίση του λαού της Θεσσαλονίκης. Σε ποιο στάδιο βρίσκεστε στην κατάρτιση του ψηφοδελτίου σας? Θεωρώ ότι η κατάρτιση του ψηφοδελτίου δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας αγχώσει και να βιαστούμε. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει πρώτης θα είναι να κάνω ένα ψηφοδέλτιο αξιόλογο, σπουδαίο, με ανθρώπους που έχουν κατάρτιση, με ανθρώπους που έχουν κριτικό λόγο και έχουν τεκμηρίωση λόγου. Υποστηρίζουν αυτό που λένε και το υποστηρίζουν σωστά. Κάνω τις επιλογές μου, βλέπω καθημερινά, πιστέψτε με, αρκετούς ανθρώπους και κάνω τις επιλογές που εγώ κρίνω ότι πρέπει. Δηλαδή, ανθρώπους που βλέπω πολλές φορές συμφωνούμε, με κάποιους δεν συμφωνούμε για διάφορους λόγους. Θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά στο να τελειώσουμε με το ψηφοδέλτιο. Δεν βιάζομαι ακόμη. Ωραία. Να το θέσω διαφορετικά, γιατί είμαστε σε μια περίοδο που λόγω των γεγονότων που έχουν συμβεί στη χώρα μας τα τελευταία περίπου 10 χρόνια, πολλοί κόσμος έχει απαξιώσει την πολιτική και τους πολιτικούς. Όταν λοιπόν συζητάτε με κάποιον, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να του πείτε έλα δημοτικό σύμβουλος ή λέει δεν θέλω να μπλέξω με την πολιτική για αυτούς τους λόγους τους γνωστούς? Αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Κοιτάξτε, έχω πει αρκετές φορές ότι ζούμε σε μια περίεργη δημοκρατία. Είναι αλήθεια πως υπάρχει και φόβος ακόμη, λόγω ότι τα συστημικά κόμματα πιέζουν, αν θέλετε, ακόμη εκβιάζουν καταστάσεις. Οι πολίτες φοβούνται. Φοβούνται ακόμη και το ανεξάρτητο. Έτσι. Δείτε, ανοίγετε ένα πρωί μια τηλεόραση, οποιοδήποτε πρωί, ζούμε σε μια πολλακιάδα ή αυτήν τον καιρό ταλανίζεται και παιδεύεται ο ελληνικός λαός με τον περίφημο Γεωργιάδη, αυτόν που κάποτε μίλησε απαξιωτικά για την Μακεδονία. Τον Νίκο, αυτόν τον περίφημο τύπο. Ναι. Έτσι, ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει τόσα προβλήματα και τον κοιμίζουν είτε με τον Πολάκη είτε με τον Γεωργιάδη. Λες και τα προβλήματα του κόσμου είναι ο Πολάκης και ο Γεωργιάδης. Ο Γεωργιάδης θα οδηγηθεί στην δικαιοσύνη. Έχω εμπιστοσύνη, όπως όλος ο ελληνικός λαός πιστεύω, την ελληνική δικαιοσύνη και θα πάρθει εκεί η απόφαση εναντίον του ή υπέρ του, όπως πρέπει να πάρθει. Φτάνει όμως να παιδεύουμε τον κόσμο με αυτή την πλήση εγκεφάλου. Φτάνει. Νομίζω ότι δεν είναι τα προβλήματά μας αυτά. Τα προβλήματά μας είναι άλλα. Έτσι. Ιδιαίτερα τα προβλήματα τα προβλήματά μας είναι άλλα, όπως είναι μεγάλο και το οικονομικό πρόβλημα. Και έχουμε συγκεκριμένα για τους Δήμους, συνεχώς διαμαρτύρονται οι Δήμοι για την υποχρηματοδότηση και ότι δεν έχουν αρκετά χρήματα. Εάν εκλεγείτε Δήμαρχος ή στο πρόγραμμά σας, δεν ξέρω, θέλω να μας πείτε, πιστεύετε ότι μπορείτε να διεκδικήσετε κάποια χρήματα παραπάνω από ευρωπαϊκά προγράμματα? Έχετε τη γνώση, πώς να το πω, έχετε τις προσβάσεις για να το πετύχετε αυτό? Πολύ καλή ερώτηση και σας ευχαριστώ ειλικρινά. Κοιτάξτε να δείτε, είναι σίγουρο ότι τα πράγματα θεωρώ πως θα χειροτερεύσουν, γιατί μετά το 19 δεν θα έρχονται τα κονδύλια που πρέπει να έρχονται στους Δήμους και ιδιαίτερα με αυτόν τον εκλογικό νόμο οι Δήμαρχοι καθίστανται ανίσχυροι μετά τη λαϊκή ετοιμιγορία του Μαΐου. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι είτε να προσελκύσουμε επενδυτές, ντόπιους και ξένους επενδυτές για την πόλη, είτε να εκμεύσουμε προγράμματα διαμέσου των ΕΣΠΑ. Και σας αναφέρω ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πρότευσε σε αυτόν τον τομέα, έχει βραβευτεί κιόλας πολλές φορές. Έχω πει επανειλημμένο συγχαρητήρια στην Περιφέρεια για αυτό που κατάφερε. Γιατί όχι και εμείς? Από ό,τι γνωρίζω, τα τελευταία 2 χρόνια ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν έχει πάρει ούτε μισό ευρώ από τα ΕΣΠΑ. Γιατί? Γιατί δεν δουλέψανε πάνω στα ΕΣΠΑ. Δεν θέλανε, δεν μπορούσανε, υπήρξε ανικανότητα. Δεν πήραν χρήματα από τα ΕΣΠΑ για να δουλέψουν προγράμματα. Προγράμματα τρέχουν. Θα πρέπει λοιπόν να βάλει ο Δήμαρχος να βάλει ικανούς ανθρώπους εκεί, ένα επιτελείο, το οποίο θα αντλήσει ποσά και κεφάλαια μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ΕΣΠΑ λέγονται ή οτιδήποτε, οπωσδήποτε αλλιώς λέγονται, για να μπορέσει και να κάνει έργα, αλλά και να μπορεί να είναι ελκυστικός, να προσελκύσει εδώ επενδυτές. Εγώ μιλάω για ένα σύγχρονο τελεφερίκ. Ήταν, θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση όταν είχατε μιλήσει για τελεφερίκ από τον πύργο του ΟΤΕ μέχρι το ΣΕΙΧΣΟΥ. Σωστά. Πώς μπορεί να γίνει λοιπόν κάτι τέτοιο? Είτε μέσω των ΕΣΠΑ είτε μέσω ιδιωτών. Μιλάμε όμως για μια απόσταση
πάρα πολύ μεγάλη και δεν ξέρω. Έγινε σε πολύ μεγαλύτερη απόσταση στη Σαντορίνη και σε πολύ πιο δύσβατο και πολύ πιο δύσκολο σημείο και τρόπο. Σαντορίνη έγινε. Εδώ γιατί να μην μπορεί να γίνει. Και να σας πω κάτι. Δηλαδή, εσείς μιλάτε για να το καταλάβει λίγο και ο κόσμος. Ας πούμε, θα είναι σαν μικρά βαγόνια που θα μεταφέρουν τον κόσμο. Τελεφερικά, να κάνουν ένα τελεφερικό. Το οποίο και θα δώσει μια τουριστική όθηση και θα κάνει την πόλη πιο ελκυστική. Δεν είναι όμορφο ένα τέτοιο έργο? Και αν μη τι άλλο, να σας πω και κάτι. Με το καλημέρα αυτό θα δώσει κάποιες θέσεις εργασίας. Θα κρατήσει ανθρώπους εδώ. Θα δώσει λοιπόν μια όθηση στην αγορά. Και θα κρατήσει και ένα δυναμικό, ένα νέους ανθρώπους οι οποίοι θα εργάζονται πλέον στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα σκέφτονται πώς θα φύγουν στο εξωτερικό. Κάποιοι το λιδωρούν και το απαξιώνουν. Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είναι η πρόκληση. Εγώ θεωρώ ότι μπορώ να το καταφέρω και θα το καταφέρω. Υπάρχει και στο Λονδίνο και σε άλλες μεγάλες. Σε πολλές πόλεις. Υπάρχει, ναι, και με μεγάλες αποστάσεις. Και σε πολύ φτωχότερες χώρες, σας πληροφορώ από εμάς. Σε πολύ φτωχότερες χώρες από εμάς. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποιοι ιδιώτες οι οποίοι δείχνουν ενδιαφέρον. Με διαφανείς όμως διαδικασίες. Αυτό είναι σημαντικό. Το τονίζω αυτό. Ναι, ναι. Με διαφανείς διαδικασίες. Γι' αυτό μιλάω για χρηστή διοίκηση και διαχείριση. Αυτό βέβαια θα βοηθήσει εκτός από την ατραξιόν που λέτε ότι θα είναι και στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης, να κινούνται κάποιοι άνθρωποι. Έτσι δεν είναι? Στο κυκλοφοριακό μας πρόβλημα είχαμε την τελευταία περίοδο της διοίκησης μπουτάρι. Το σύστημα στάθμευσης των θέσεων αλλά και τα πασαλάκια σε κεντρικούς δρόμους. Ποια η θέση σας απέναντι σε αυτά τα δύο προγράμματα του Δήμου? Κοιτάξτε, το σύστημα στάθμευσης αυτή τη στιγμή, επειδή μιλάω με αρκετούς καταστηματάρχες στο κέντρο της πόλης, δεν εξυπηρετεί καθόλου τους καταστηματάρχες. Δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι μόνο για κατοίκους. Δηλαδή, καταστηματάρχης ο οποίος δεν διαμένει στο Δήμο Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να έχει χώρο στάθμευσης. Οπότε αναγκάζεται κάποιος, παραδείγματι χάρη, να σας πω ότι έρχεται από το Φίληρο, έχει κατάστημα στο κέντρο της πόλης και δεν μπορεί να αφήσει το αυτοκίνητό του. Πρέπει να πάει σε ιδιωτικό πάρκινγκ. Έτσι. Οπότε πληρώνει ένα νίκιο για το αυτοκίνητό του. Γιατί δεν μπορεί να το αφήσει πουθενά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αλλά λέτε να επεκταθεί και σε αυτούς που έχουν μαγαζιά. Σαφέστατα. Εντάξει, αυτό... Θα έπρεπε να το δει ο Δήμος πιο σοβαρά και πιο σωστά. Αυτό είναι Δεν κάνεις ένα σύστημα στάθμευσης το οποίο εκδικείσαι τους καταστηματάρχες. Γιατί μιλάω με πολλούς καταστηματάρχες οι οποίοι μου λένε έχουμε πρόβλημα. Δεν μπορούμε να σταθμεύσουμε πουθενά. Αυτό είναι μια μετατροπή που νομίζω μπορεί να γίνει. Αλλά έτσι όπως έχει το σύστημα αυτό δημιουργηθεί, πιστεύετε είναι σωστό? Με τη μετατροπή αυτή που λέτε. Ναι, έδωσε κάποιες λύσεις. Βέβαια, η πόλη έχει ένα τεράστιο πρόβλημα με χώρους πάρκινγκ. Εκεί δεν έγινε καμία προσπάθεια. Έτσι, ενώ έγινε κάτι θετικό προς αυτόν τον τομέα, όπως και για τους ποδηλατόδρομους, θα σας πω ότι έγινε κάτι θετικό. Εντάξει, επικροτούμε εμείς αυτό το θέμα, το ζήτημα. Αλλά έγινε πρόχειρα. Η Θεσσαλονίκη, το κέντρο της πόλης έχει πολλά οικόπεδα τα οποία έχουν μείνει αναξιοποιητά. Γιατί να μην δημιουργηθούν χώροι πάρκινγκ? Μιλάτε για ελεύθερους χώρους στάθμευσης ή επιπληρωμή? Επιπληρωμή με ένα πολύ μικρό αντίτιμο, το οποίο θα δίνει και θέσεις εργασίας σε κάποιους ανθρώπους και θα επιφέρει και κάποια έσοδα στο Δήμο. Δεν θα μπαίνει μέσα ο Δήμος. Αυτή τη στιγμή μπαίνει μέσα με το θέσεις πάντως. Φυσικά. Φυσικά. Μάλιστα. Για τα πασαλάκια τι γνώμη έχετε? Γιατί πολλά έχουν ακουστεί. Θα έλεγα ότι ήμασταν οι πρώτοι ο συνδυασμός που πήρε θέση και έκανα και δηλώσεις εγώ για αυτό το θέμα. Θεωρώ πως ήταν ένα πολύ βιαστικό μέτρο. Πασαλάκια δεν βάζεις σε μικρούς δρόμους, όπου και εκεί δημιουργείς ένα τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Πάμε στην Ερμού τώρα αυτή τη στιγμή, σε χώρους στάθμευσης. Ξέρετε, την Ερμού κάποιες ώρες μη λειτουργίας καταστημάτων έχει φόρτο εκφορτώσεις μεγάλων αυτοκίνητων. Πάμε εκεί να περπατήσουμε με αυτοκίνητο. Δεν μπορείς. Κλείνει όλος ο δρόμος. Πάμε στην Καρολή Δημητρίου. Το ίδιο ακριβώς. Έτσι, όταν... Βέβαια έχουν προβλεφθεί, έχουν γίνει διαγραμμίσεις για φορτοεκφορτώσεις, αλλά πάνε και παρκάρουν άλλοι, δεν είναι... Ναι, αλλά δεν μπορεί κάποιος να αφήσει το φορτηγό εδώ και να κουβαλάει προϊόντα 200-300 μέτρα μακριά. Μάλιστα. Ναι, έχουν γίνει κάποιοι χώροι στάθμευσης, αλλά υπάρχουν καταστήματα και 300 μέτρα μακριά. Τι γίνεται εκεί, πώς θα φύγει από πώς όμως μπορεί να αλλιώς να αντιμετωπιστεί το διπλό παρκάρισμα? Αυτό θα πρέπει να ο Δήμος να κάνει πραγματικά μια ιδιαίτερη μελέτη εδώ σε αυτό το θέμα, να φέρει ειδικούς, να πάρει την άποψη και τη γνώμη της τροχέας της Θεσσαλονίκης. Η τροχέα έχει την εμπειρία και σημεία να υποδείξει και ώρες. Χθες ήμουν στη Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης. Ήρθα σε συνάντηση εκεί με το Διοικητικό Συμβούλιο, με το Προεδρείο των Εμπόρων. Αυτό που μου είπαν
είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Το πρόβλημα, το ωράριο των φορτώσεων, με τον τρόπο που γίνεται και οι ώρες λειτουργίας, είναι ένα θέμα το οποίο ο Δήμος δεν είδε, δεν το μελέτησε. Η κεντρική λαχανογράφη Θεσσαλονίκης τροφοδοτεί όλο το κέντρο, ξέρετε. Να το θέσω διαφορετικά. Εάν εκλεγείτε δήμαρχος, θα τα ξυλώσετε τα πασαλάκια? Εκεί που πρέπει, ναι, οπωσδήποτε. Εκεί που δημιουργούν πρόβλημα, ναι. Εκεί που δεν δημιουργούν, όχι. Μάλιστα. Σε μεγάλους λεωφόρους τα πασαλάκια δεν δημιουργούν πρόβλημα. Έτσι. Σε λεωφόρο στρατού, ας πούμε, που υπάρχουν. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Ωραία. Εκεί δεν υπάρχουν ούτε χώροι φορτοεκφόρτωσης, ούτε διπλοπαρκαρίσματα, ούτε. Δεν υπάρχει πρόβλημα εκεί. Εκεί καλώς έγινε. Μάλιστα. Είπατε πριν κάτι το οποίο θέλω να το επεκτείνουμε. Μιλήσατε για πολλά διάθετα οικόπεδα στην πόλη που θα μπορούσαν ενδεχομένως να γίνουν θέσεις στάθμευσης, χώροι στάθμευσης. Από την άλλη, υπάρχουν όμως και πολλά κτίρια, ιδιαίτερα τώρα σε αυτή την περιοχή που είμαστε, στη Δωδεκανήσου, δηλαδή κοντά στη Μοναστηρίου, επί της Μοναστηρίου, η οποία είναι στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια τα οποία ήταν παλιά βιοτεχνίες, εργοστάσια και τώρα είναι άδεια, ρημάζουν και δεν τα αξιοποιεί κανείς. Ο Δήμος, αν είναι υπό τη δική σας ηγεσία, μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτά τα ακίνητα προς όφελος των πολιτών? Φυσικά. Και αυτή πολύ καλή ερώτηση. Έχω πει επανειλημμένως ότι ο Δήμος, ως Δήμος Θεσσαλονίκης, αυτή τη στιγμή δεν έχει να επιδείξει κάτι σοβαρό στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας. Έτσι. Θα μπορούσε λοιπόν ένα τέτοιο κτίριο να γίνει ένα μεγάλο και σύγχρονο γεροκομείο, ούτως ώστε να στεγάζει ανθρώπους απόρους. Θα μπορούσε να γίνει ένα μεγάλο και σύγχρονο υπνοτήριο ανθρώπων οι οποίοι είναι περιφερειακοί, βρίσκονται στον δρόμο για διάφορες αστέγων. Αστέγων, έτσι. Αν θα βγούμε τώρα στο κέντρο της πόλης, θα δούμε τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι χρήζουν μέριμνας και χρήζουν προστασίας. Θεωρώ ότι εκεί υστερεί πάρα πολύ ο Δήμος. Υπάρχουν τέτοια κτίρια τα οποία μπορεί να πάρει, να αξιοποιήσει, φυσικά δωρεάν η κοινωνική πολιτική για τον κόσμο. Αυτό σίγουρα θα είναι δωρεάν για τον κόσμο και να δείξουμε και ένα ανθρώπινο πρόσωπο προς την κοινωνία μας. Ότι ενδιαφερόμαστε για τους πολίτες μας. Δεν μπορεί να θυμόμαστε τους πολίτες κάθε φορά που έχουμε εκλογές και μόνο. Έτσι. Και ακόμη να σας πω και κάτι. Είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα, είμαστε από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες, ίσως, η μόνη ίσως, η οποία δεν έχει τίποτε να επιδείξει όσον αφορά την προστασία των αδέσποτων. Έτσι. Αυτό τώρα είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Ένα κοινοτροφείο. Δεν εγώ υπάρχει. Ρωτώ. Πάμε τώρα στην Αριστοτέλους, πάμε στη Γιαννιτσόν, στην Αναγεννήσεως, στην Άνοπολη. Θα δείτε αδέσποτους κύριους μου, οι οποίοι είναι πεινασμένοι, χειμώνα, βγαίνουν επιθετικά και στους ανθρώπους, έτσι. Καμιά φορά το ζώο όταν πεινάει εξαγριώνεται. Σπάνια βέβαια, αλλά μπορεί να συμβεί. Ποια είναι η μέρημνα εκεί, η δική μας μέρημνα? Τι προτείνετε λοιπόν για τα αδέσποτα? Ορίστε. Τι προτείνετε για τα αδέσποτα? Ένα σύγχρονο κοινοτροφείο. Έχω πει ότι χώροι υπάρχουν. Είναι ένας μεγάλος χώρος είναι εκεί στο αλσίλιο της Τούμπας, στο περιαστικό δάσος του Σέιξου, στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, και φυσικά μπορεί να δημιουργήσουμε και άλλους χώρους σε ένα από αυτά τα κτίρια που εσείς αναφέρατε. Και κτίρια υπάρχουν. Γενικά η πολιτική όμως του Δήμου για τα δέσποτα, ποια πρέπει να θα, πούμε, θα πρέπει να γίνονται στηρώσεις? Καταρχάς θα πρέπει να τα μαζέψουμε, έτσι, να τα πάρουμε όλα τα ζώα υπό τη μέρημνα, να τα στηρώσουμε, να τα εμβολιάσουμε και να τα βάλουμε τσιπάκια. Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι, νομίζω, δεν έχω ακούσει άλλους υποψηφίους να μιλούν για αυτό το θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα δέσποτα. Και να φροντίσουμε και για τη σύντηση των ζώων. Βέβαια. Και για την υγεία των ζώων. Έτσι. Θα μπορούν εκεί να βρουν και εργασία, αν θέλετε, και κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι σίγουρα έχουν την αγάπη και έχουν τη θέληση να ασχοληθούν πάνω σε αυτό το τομέα. Θα τους δώσουμε και δουλειά, αλλά θα κάνουν και το χόμπι τους δουλειά. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Σας ευχαριστώ. Μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο. Και τώρα με φέρνει στην επόμενη ερώτηση, ότι λόγω του νόμου του καινούριου, ο πρώτος που θα κερδίσει τις εκλογές μετά το δεύτερο γύρο είναι σχεδόν σίγουρο ότι δεν θα μπορέσει να έχει διοίκηση δικιά του. Θα πρέπει να κάνει κάποιες συνεργασίες. Όταν έρθει λοιπόν εκείνη η ώρα, και αν έχετε εσείς ένα υψηλό ποσοστό και έχετε εκλέξει κάποιους δημοτικούς συμβούλους και σας πούνε, ελάτε να διοικήσουμε μαζί το Δήμο, ποια θα είναι τα 2-3 πράγματα που θα ζητήσετε να γίνουν ούτως ή άλλως για να συμπράξετε? Καταρχάς θα δούμε με ποιον πρέπει να συμπράξουμε. Πρέπει να υπάρχει σύγκληση απόψεων. Μάλιστα. Και ταύτιση απόψεων με αυτόν που πρέπει να συμπράξουμε. Δεν μπορούμε να συμπράξουμε με ένα συνδυασμό, με έναν επικεφαλή συνδυασμό με τον οποίο δεν ταυτιζόμαστε σε τίποτε. Θα συζητήσετε μαζί του ή εκ των προτέρων θα απορρίψετε κάθε συνεργασία? Κοιτάξτε, με τη συζήτηση μπορεί να προκύψει κάτι σημαντικό. Έτσι.
Εμείς θα αξιώσουμε δεσμεύσεις και όχι θέσεις για εμάς. Αν σας πούνε, κύριε Μωυσίδη, πάρτε την αντιδημαρχία, ξέρω εγώ, Καθαριώτας, ένα παράδειγμα. Και κάντε εκεί ό,τι νομίζετε, ό,τι έργο θέλετε. Θα το δεχτείτε αυτό ή θα βάλετε γενικότερα για τη διοίκηση κάποιους όρους? Όχι, όχι, δεν θα δεχτώ τίποτε. Mm-hmm. Θα βάλουμε όρους, δικούς μας όρους, τους οποίους θα αξιώσουμε για το καλό των πολιτών και για το καλό της πόλης μας. Δεν είναι να δεχτώ εγώ κάτι για να μπω σε μια θέση, σε μια καρέκλα. Από την οποία όμως θα μπορέσετε να κάνετε το όραμα που έχετε στο συγκεκριμένο τομέα. Ναι, το να πετύχω μόνο εγώ σε ένα τομέα και όλος ο υπόλοιπος Δήμος να βαλτώνει είναι καλό? Για την ιστεροφημία μου θα δουλέψω? Όχι, σε καμιά περίπτωση. Μένα με ενδιαφέρει το καλό της κοινωνίας, το καλό των πολιτών, το καλό της πόλης μου. Κατανοητό. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω και με το συνδυασμό βέβαια της ιδιότητάς σας ως αξιωματικού, ανώτερου αξιωματικού της αστυνομίας, αλλά και ως υποψηφίου δημάρχου. Είχε πει και ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής ότι είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο, το επεξεργάζονται δηλαδή στο Υπουργείο, να δημιουργηθούν νέα hot spots στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, το ένα στη Μοναστηρίου, είχε πει. Στην Θεσσαλονίκη, στο Δήμο, δεν έχουμε hot spots, έχουμε εκεί στο Ρεόκαστρο. Πιστεύετε ότι είναι καλό να γίνει ένα hot spot? Ποια θα είναι η θέση σας ως δήμαρχος για αυτό το θέμα? Από ό,τι ξέρω, δεν υπάρχουν τέτοιοι χώροι στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ούτως ώστε να φιλοξενήσει ένα τέτοιο hot spot. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ αυτό που λέω είναι ότι πρώτα η χώρα θα πρέπει να φροντίσει να έχει μια μεταναστευτική πολιτική, να ξεκαθαρίσουμε απέναντι στον ελληνικό λαό τι θέλουμε, και πάλι δεν θέλω να κάνω τον υπουργό εδώ μεταναστευτικής πολιτικής, αλλά ως Ελλάδα, ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστέψτε με, δεν έχουμε μια σοβαρή αξιόπιστη μεταναστευτική πολιτική. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά οι νόμιμοι μετανάστες, αν θέλουμε να μιλάμε για μετανάστες, κανένας τους δεν θέλει να μείνει στην Ελλάδα. Όλοι κοιτάζουν προς τη Δύση. Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, σκανδιναβικές χώρες. Κανένας από αυτούς δεν θέλει να μείνει στην Ελλάδα. Και νομίζω το γιατί είναι εύλογο. Γιατί δεν μπορεί να δουλέψει, δεν έχουν δουλειές. Έρχονται εδώ, τακτοποιούνται με χαρτιά και παίρνουν κάποια επιδόματα είτε από τις ΜΚΟ είτε από κάποιες άλλες οργανώσεις. Εμείς ως ελληνικό κράτος μπορούμε να τους στεγάσουμε, να τους δώσουμε εργασία, να τους αφομοιώσουμε, να απορροφηθούν εδώ με την κοινωνία. Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά όταν θα έρθουν εδώ εσείς ως δήμαρχος, τι θα κάνετε? Πάμε στο άλλο κεφάλαιο. Εμείς φοβόμαστε πλέον να πούμε τη λέξη λαθρομετανάστες. Υπάρχουν πάρα πολλοί λαθρομετανάστες. Εγώ θέλω μια πόλη ασφαλή. Αυτό που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να έχω την πόλη ασφαλή και για τους Έλληνες, αλλά και για τους τουρίστες που θα έρθουν να περπατήσουν. Mm-hmm. Δεν μπορεί να μιλάς για τουρισμό. Αν σας πάω τώρα στην πλατεία Αριστοτέλους, θα δείτε σε 10. Πάμε τώρα αυτή τη στιγμή. Εγώ προκαλώ τον οποιοδήποτε. Θα δείτε σε 10 διαφορετικά σημεία Πακιστανούς, Αφγανούς ή διάφορους άλλους τέτοιους ανθρώπους να πουλάνε τσιγάρα παντού. Το έχουμε διαπιστώσει κι εμείς, βέβαια. Να πουλάνε τσιγάρα παντού. Είναι μια μορφή παρεμπορίου αυτή, έτσι δεν είναι? Είναι ένα πρόβλημα. Δεν πουλάνε όμως τσιγάρα αυτοί και μόνο τσιγάρα. Διακινούν και άλλα προϊόντα. Και αυτό γίνεται και μπροστά από το αστυνομικό τμήμα του Λευκού Πύργου, έτσι. Και διακινούν και ουσίες. Για να μην είμαστε υποκριτές. Μιλάμε όμως για λαθρομετανάστες. Ξαναεπανέρχομαι, έχουμε την πολιτική. Ας μας πει η χώρα ότι εγώ στη Θεσσαλονίκη, στον νομό Θεσσαλονίκης, θέλω. Ας μας πει το Υπουργείο ότι θέλω να εγκαταστήσω 1.200, οι οποίοι θα δουλεύουν εκεί, θα καταγραφούν, θα ξέρουμε που μένουν, θα ξέρουμε που είναι. Και τι κάνουν εδώ? Ποιος είναι ο ρόλος τους στην κοινωνία? Τι κάνουν εδώ? Μάλιστα. Αυτό που μας λέτε είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια των πολιτών, αλλά και την ασφάλεια των ίδιων αυτών των ανθρώπων. Βλέπουμε ότι συνεχώς είχαμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν κάποια προβλήματα εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους. Είχαν κατασκηνώσει κάποιοι παράνομοι μετανάστες. Ο Δήμος, βέβαια, δεν είναι ο άμεσα υπεύθυνος ώστε να απομακρύνει αυτούς τους ανθρώπους. Μπορεί όμως αυτό να το ζητήσει από την αστυνομία? Έχει τη δυνατότητα η αστυνομία, δηλαδή, μπορεί να ενεργήσει με καθυπόδειξη του Δημάρχου, είτε σε αυτό, είτε στα ζητήματα εγκληματικότητας που έχουμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη? Κύριε Σταματόπουλο, έχω πει επανειλημμένως ότι ο Δήμαρχος έχει ένα τεράστιο θεσμικό ρόλο. Αυτόν τον ρόλο, λοιπόν, πρέπει κάποια στιγμή να τον ενεργοποιήσει. Να παίξει αυτόν τον ρόλο. Τι μπορεί να κάνει? Να καλέσει τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, την Υπουργό, γιατί τώρα έχουμε γυναίκες υπουργούς, και να τις φέρει εδώ και να τις πει: ελάτε να γυρίσουμε στην πόλη. Να δείτε αν πραγματικά η πόλη, στην οποία εγώ είμαι αυτή τη στιγμή ο επικεφαλής, έχει ασφάλεια ή δημιουργεί ασφάλεια στους πολίτες και στους τουρίστες. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι.
Μιλάω για τον τουρισμό. Θα δώσει όθηση, θα δώσει ανάπτυξη, θα φέρει χρήμα στην πόλη, θα δουλέψει ο καταστηματάρχης. Τίποτε από αυτά δεν είναι ελκυστικό με αυτή την κατάσταση. Τώρα όμως, να σας ρωτήσω κάτι, γιατί και πείτε μου ως αστυνομικός. Αυτή τη στιγμή και εσείς το είπατε, βλέπουμε τους μικροπολιτές παρανόμων τσιγάρων και καπνού και άλλων ουσιών στην Αριστοτέλους μπροστά από το αστυνομικό τμήμα. Γιατί δεν συλλαμβάνονται από την αστυνομία? Αυτό νομίζω απορρέει από την πολιτική βούληση, από την κεντρική εξουσία. Mm-hmm. Είναι πολύ εύκολο, είναι κατανοητό. Έτσι, και εγώ βλέπω αστυνομικούς δυστυχώς αυτή τη στιγμή να περιφέρονται εκεί, οι οποίοι δεν κάνουν κάτι οι άνθρωποι. Προφανώς έχουν αυτές τις εντολές. Μάλιστα. Είναι πολιτικό το θέμα λοιπόν. Φυσικά είναι πολιτικό. Αν δεν υπάρξει πολιτική βούληση, δεν θα δοθεί και λύση. Αφήστε τους να κάνουν ό,τι θέλουν. Κάποια στιγμή η υπουργός εκεί στην Αθήνα είπε ότι δεν κάνουν τίποτα, λιάζονται. Ναι, ναι. Το θυμόμαστε, βεβαίως. Και εδώ λιάζονται. Mm-hmm. Και στην πλατεία Αριστοτέλους λιάζονται. Και στη Γιαννητσόνη με την αναγέννηση λιάζονται. Αν μου δώσετε τη δυνατότητα και την ευκαιρία, θέλω να σας πω κάτι. Βεβαίως, σας ακούμε. Προχθές η Θεσσαλονίκη των Πολιτών με ένα δελτίο τύπου έκανε μια πρόταση πρόσκληση σε όλους τους συνδυασμούς για προεκλογικό διάλογο με στόχο τις συγκλήσεις και τις μετεκλογικές συνεργασίες, οποιασδήποτε μετεκλογικές συνεργασίες. Το απευθύνω τώρα και από το ραδιόφωνο σας και σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα. Μάλιστα, είναι σημαντικό. Περιμένουμε αυτό. Την ανταπόκριση λοιπόν των συνυποψηφίων μας, ούτως ώστε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι για να συζητήσουμε. Σας καλώ και εσάς δημοσιογραφικά να καλύψετε αυτό το γεγονός. Μακάρι να γίνει, γιατί είναι λίγο περίεργα τα πράγματα και πολλοί, ξέρετε, αποφεύγουν τα debate και τους διαλόγους. Ναι. Το καλό της πόλης δεν θέλουμε. Σίγουρα. Το καλό των πολιτών δεν θέλουμε. Γι' αυτό δεν είμαστε εδώ. Γιατί διεκδικούμε το Δήμο? Mm-hmm. Μακάρι να γινόταν κάτι τέτοιο. Για την στεροφημία μας. Όχι, εμείς θέλουμε να προσφέρουμε στον πολίτη. Θέλουμε να προσφέρουμε στην πόλη μας. Αγαπάμε την πόλη μας. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας σιγά σιγά την συζήτηση μας, κύριε Μωυσίδη, θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή βέβαια μιλήσαμε για κάποια θέματα, σημαντικά προβλήματα της πόλης, θα ήθελα να σας ρωτήσω και το δεύτερο, ας πούμε, μετά τον ΑΣΤ που βάζουν, είναι το θέμα της καθαριότητας. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο είχε αποτύχει η διοίκηση Παπαγεωργόπουλου. Η διοίκηση Μπουτάρη είχε εκλεγεί και με ένα σύνθημα ότι θα πλέον η καθαριότητα θα λειτουργεί και θα είναι όλα. Αλλά πάλι βλέπουμε ότι η Θεσσαλονίκη δυστυχώς δεν είναι αυτό που λέμε μια καθαρή πόλη. Τελικά τι φταίει και δεν μπορεί καμία διοίκηση να λύσει αυτό το μείζον πρόβλημα? Δεν έσκυψε καμία διοίκηση το πρόβλημα. Αυτό φταίει. Το απαξιώσανε. Δεν δώσανε τη δέουσα προσοχή, τη σημασία που έπρεπε να δώσουν. Μα δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι ούτε κανείς δήμαρχος δεν θέλει να έχει καθαρή την πόλη του. Μήπως υπάρχουν άλλες δυσκολίες? Τι δυσκολίες? Διαρωτάμε και εγώ. Όποιος θέλει να φάει ομελέτα πρέπει να σπάσει αυγά. Και εμένα μου έχουν πει ότι μην το αναφέρεις πολύ αυτό, γιατί πρέπει να έρθει σε σύγκρουση. Θα έρθω σε σύγκρουση, δεν γίνεται. Υπάρχουν κάποια κατεστημένα και συμφέροντα. Σε σύγκρουση με το κατεστημένο θα. Εγώ μιλάω για το σύστημα καθαριότητας της Στοκχόλμης, το οποίο πολλές φορές έχω πει για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Mm-hmm. Πάρα πολλές φορές. Τι σημαίνει διαχείριση των απορριμμάτων? Η Στοκχόλμη λοιπόν παράγει αυτή τη στιγμή βιοντίζελ, φυσικό αέριο και ρεύμα. Το πουλάει σε ιδιώτες και διαχειρίζεται τα απορρίμματα. Ξέρετε ότι η Στοκχόλμη αυτή τη στιγμή εισάγει σκουπίδια από το Αμβούργο, από τη Γερμανία. Εγώ το έχω δει. Έχω πάει στη Στοκχόλμη και το έχω δει. Κάποιος που τα ακούει θα γελάσει. Αυτό είναι πραγματικότητα όμως. Εγώ δεν θέλω να εισάγω με σκουπίδια εδώ. Εγώ θέλω να διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα και να έχουμε ωφέλη μέσα από αυτά. Μπορεί να γίνει. Το θέμα είναι ποιοι θέλουν και ποιοι δεν θέλουν. Τότε το φέρουμε σε διαβούλευση. Αυτό λέω και με τους συνοψηφίους. Ας έρθουν να το συζητήσουμε. Όποιος θέλει. Ξέρετε όμως, η πρόθεση σας μπορεί να είναι και πρόθεση και άλλων υποψηφίων, ίσως. Χαίρομαι. Και παλαιότερων δημάρχων. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν αρκεί η πρόθεση. Υπάρχει ένα σύστημα γραφειοκρατίας, να το πω, κατεστημένο στο Δήμο και στην κεντρική κυβέρνηση, που συνήθως αγωνίζεται να μην γίνουν όλα αυτά τα πράγματα και κερδίζει. Σας είπα, πρόθεση σύγκρουσης. Αν δεν συγκρουστείς, ίσως ή παρόν. Δεν κάνεις τίποτε. Μάλιστα. Λοιπόν, έχετε, επειδή τελειώνουμε σιγά σιγά, έχετε σχεδιάσει κάποιες συγκεντρώσεις, κάποιες ομιλίες, κάποιες δράσεις του συνδυασμού σας για τις επόμενες ημέρες που μπορείτε να μας ανακοινώσετε? Ήδη έχουμε κάνει κάποιες δράσεις, έχουμε κάνει αρκετές δράσεις. Ναι, και τις επόμενες ημέρες με τους επιτελείς μου θα κάνουμε κάποια θέματα. Ένα το οποίο θα δημιουργήσουμε, αν θέλετε, μια ημερίδα εδώ, ίσως και στα γραφεία μας, ίσως και σε κάποιον άλλο χώρο, και εκεί θα καλέσουμε συνυποψηφίους, αν θέλουν να έρθουν και να τοποθετηθούν και αυτοί
πάνω σε αυτά τα θέματα. Είχατε κάνει και το Δεκέμβριο μια ημερίδα, θυμάμαι. Το Δεκέμβριο είχα κάνει μια ημερίδα για την ασφάλεια των πολιτών σε συνάρτηση με το Πανεπιστημιακό, άσυλο. Ναι. Και το θέμα της συμφωνίας των Πρεσφών με το πρόβλημα των μαθητών. Βαφτίσαν κάποιους μαθητές ακραίους φασίστες που είχαν το στένος να κάνουν καταλήψεις τα παιδιά για το εθνικό μας ζήτημα, για το Σκοπιανό. Έτσι, κατά το δοκούν. Όσους είναι απέναντί μας, τους βαφτίζουμε ακροδεξίους. Είναι το πιο εύκολο αυτό. Mm-hmm. Να δίνεις σε 16χρονα και 15χρονα παιδιά τον τίτλο ακροδεξίος, που έχει αλίμονο. Σίγουρα. Κλείνοντας λοιπόν, πείτε μας πώς σχεδιάζεται από εδώ και πέρα, καθώς έχουν μείνει περίπου 2,5 μήνες για τις εκλογές, πώς σχεδιάζεται να επικοινωνήσετε το συνδυασμό σας, να επικοινωνήσετε την υποψηφιότητά σας, δεδομένου βέβαια ότι και εσείς αλλά και οι περισσότεροι, αν εξαιρέσουμε 2-3, αν εξαιρέσουμε τον Ορφανό ή τον Ψωμιάδη, όλοι οι άλλοι έχουν μεγάλο, ακόμα και ο Ζέρβας, έχουν μεγάλο πρόβλημα αναγνωρισιμότητας από τον κόσμο. Πώς λοιπόν θα επικοινωνήσετε την υποψηφιότητά σας και θα λύσετε αυτό το μείζον πρόβλημα? Κοιτάξτε, ένας τρόπος, και είναι πραγματικότητα πλέον αυτό, είναι το ίντερνετ. Να βγούμε ιντερνετικά. Είμαι σίγουρος ότι τα συστημικά, τα μεγάλα κανάλια δεν θα μας βγάλουν, αν θέλετε δεν θα μας παίξουν για διάφορους λόγους. Δεν μπορεί κανάλια τα οποία υποστηρίζουν την κυβέρνηση να μιλάνε μαζί μου για το εθνικό ζήτημα. Δεν είναι ανέφικτο. Mm-hmm. Δεν μπορώ εγώ δηλαδή αυτό να το διανοηθώ, ότι θα με βγάλουν κανάλια για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Ασφάλεια των πολιτών. Καθαριότητα που είπατε τώρα. Έτσι, κοινωνικά ιατρία, κοινωνικά φαρμακεία. Εκεί σας είπα ότι εμείς θα εκθιάσουμε και τα καλά. Θα βγούμε στους πολίτες, θα βγούμε στους δρόμους να τους πείσουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε ακόμη καλύτερα. Οπότε διαδίκτυο και στον κόσμο πόρτα-πόρτα, μου λέτε. Πόρτα-πόρτα, ναι. Door to door. Door to door, μάλιστα. Πόρτα-πόρτα. Κύριε Μωυσίδη, πιστεύω ότι μέχρι τις εκλογές να έχουμε ξανά την ευκαιρία να τα πούμε, να συζητήσουμε και πιο αναλυτικά το πρόγραμμά σας. Και βεβαίως να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ στο Ράδιο Έναντι. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά, ειλικρινά. Καλημέρα σας.